Κράτησε 7 χρόνια η πάυση του Ιταλού σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο από την αγαπημένη του θεματική, τη γέννηση των επιθυμιών και δι' των ερωτικών, όπως τις αποτύπωσε σε τουλάχιστον 3 ταινίες. Είμαι ο έρωτας, κάτω από τον ήλιο, να με φωνάζεις με το όνομά σου. Ο παρορμητικός ειδονισμός και η αποτύπωση των εσωτερικών ορμών επανέρχονται στο προσκήνιό του για 4η φορά, όταν δύο φίλοι και πολλά υποσχόμενοι ταινίστες, που ούτε το δίχτυ μέχρι τότε δεν τους είχε χωρίσει, θα ερωτευτούν το ίδιο κορίτσι, μια επίσης ανερχόμενη ταινίστρια. Μετά από ένα ερωτικό τρίο το οποίο θα μείνει ημιτελές, η τάση βάζει τον Πάτρικ και τον Αρτ για πρώτη φορά στο ρίγκ του ανταγωνισμού. Όποιος κερδίσει την παρτίδα θα έχει κερδίσει και την ίδια. Η τάση σερβίρει και πετυχαίνει τον ένα άσο μετά τον άλλο, έχοντας δύο αγόρια να μάχονται ποιος θα κατακτήσει την καρδιά της. Τη σχέση των τριών διαπερνούν εγωισμοί, τραυματισμοί, φιλοδοξίες και ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Ο Λούκα Γκουαντανίνο διαθέτει στα χέρια του μικρό σεναριακό υπόβαθρο, το οποίο καλύπτει με διάφορα στιλιστικά τεχνάσματα και με τη χρήση της κάμερας, είτε σταθερή είτε στο χέρι, χωρίς να προσδίδει κάτι ουσιαστικό η μία ή η άλλη. Δίνει την αφήγηση με όμορφους ηλεκτρονικούς ήχους, όπως επίσης και με τα πίσω μπρος στο χωροχρόνο, τα οποία δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο. Είναι αρκετά και σε κάποιες στιγμές, αντί να ξεδιαλύνουν την υπόθεση, μπερδεύουν. Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο της ταινίας είναι η γυναικεία παρουσία, η τάση, την οποία ο Γκουαντανίνο παρουσιάζει σαν ένα δαιμονικό πλάσμα, ένα κακόβουλο θηλυκό το οποίο θέτει όρους, επιθυμεί να σπείρει την διχόνοια, να ακολουθήσει τον πιο φιλόδοξο και το τελευταίο καρέ της ταινίας αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Πρωτίστως ο Τζόσο Κόνορ στο ρόλο του Πάτρικ και δευτερευόντως η Ζεντάγια στο ρόλο της Τάση κλέβουν τις εντυπώσεις. Ο Μάικ Φάιστ στο ρόλο του Αρτ παρέμεινε ως μια τυποποιημένη και άχρωμη παρουσία. Το νεανικό ερωτικό δράμα του Λούκα Γκουαντανίνο δεν το πετάμε στην πυρά, ούτε μπορούμε όμως και να το στηρίξουμε με την ψυχή μας. 2,5 αστεράκια, οι αντίπαλοι από την 5η-25η Απριλίου στους κινηματογράφους. Είμαι ο Ιάκωβος Γογάκης.